πάλι στη ζωντανή μας σύνδεση εδώ στην κατηγορία τώρα στο Mixtree. Λέει Νικολέτα Αγγελέτου, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα γιατί είναι μία η ώρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το χαμόγελο, το αφοπλιστικό, τα λέει όλα. Η χαρά της επιτυχίας. Ναι, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω ξανατρέξει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Θα μας τα πεις σιγά σιγά. Πάμε και στο ετερονίμηση του ζευγαριού. Σπύρος Κοντζιάς, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, έλεγα πριν, θα το δεις στο live, είμαι σίγουρος θα το δεις, ότι πολλές φορές ότι κάνατε την έκκληση του χρονιά με τον Παναγιώτη Δημόπουλο και άλλα αυτά που είναι γνωστά, αλλά πρώτη φορά μαζί ζευγάρι. Να πάμε στην κυρία πρώτα. Καλός συντρέχτης. Πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Με πρόσεχε, ήταν πολύ... Ήρεμη δύναμη σε ενέπνευε, δηλαδή σου έδινε σιγουριά. Και ήρεμη, αλλά και φώναζε εκεί που χρειαζόταν για να ξυπνήσω και να πάρω τα πάνω μου. Σπύρο, έχεις τα 4 swim run, πώς έχεις κάνει? Νομίζω μπορεί να είναι και 5, γιατί είχα κάνει και στην Κύπρο ένα αγώνα. Όχι, ενώ στο swim run στην Ήδρα. Ναι, 4. Καλά θυμάμαι ακόμα. Ήταν το πιο δύσκολο? Ήταν εννοείται το πιο δύσκολο. Γιατί η διαδρομή ήταν διαφορετική από τις άλλες φορές. Είχε μια πολύ δύσκολη ανηφόρα, ακραία θα έλεγα, με ρηπές ανέμου, κόντρα και σκαλιά, το οποίο σε έκανε ένα οποιοσδήποτε αθλητής, ειδικά εμείς οι τριαθλητές δεν δουλεύουμε καθόλου το βουνό και ανηφόρες, οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Δουλέψαμε με μυϊκές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν ξαναδουλέψει, όπως η προσαγωγή, όπως το πίσω μέρος του ποδιού, και όλο αυτό σε έκανε στα τελευταία μέτρα να ζοριστείς αρκετά. Κοίτα, άμα φοράς on, 3 on στη σειρά εδώ, δεν φοβάσαι πας παντού. Νικολέτα, έχεις κάνει και εσύ άλλα 3, νομίζω. Έχω κάνει άλλα 2 και ήταν όλα μικρή απόσταση. Το τρίτο αυτό. Ναι, αλλά μικρή απόσταση. Είναι το πρώτο πιο μεγάλη απόσταση. Το πρώτο στην κορ και πρώτη θέση στην κατηγορία mixed. Ναι, δεν το περίμενα γιατί είχαμε κάποιες αναποδιές στην αρχή, αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση και το Σπύρο τα ξεπεράσαμε. Αυτή όμως είναι η μαγιά του swim run. Ναι. Το απρόβλεπτο, το ανατρεπτικό. Ο Σπύρος ξέρει πολύ καλά ότι οι ανατροπές είναι στο παιχνίδι του swim run. Ναι, ο Σπύρος τα ξέρει καλά και βοήθησε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στο advanced τώρα. Δύσκολα, ακόμα όχι. Να ρωτήσω τώρα το Σπύρο με την ιδιότητα, επειδή ξέρεις σαν υπτάμενος και τον καιρό και διαβάζεις τον καιρό, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι ο αγώνας ίσως να μην γίνει σήμερα το πρωί? Σίγουρα το πίσω μέρος του νησιού ήταν ακατάλληλο για κολύμβηση και ακόμα και για τρέξιμο. Γιατί ακόμα και εμείς το είδαμε στην ανηφόρα, πολλές φορές πήγαινε να με ρίξει κάτω ο αέρας. Ναι, ο καιρός ήταν απαγορευτικός, γιατί είναι τα κύματα που αναπτύσσονται και δουλεύανε και από το βράδυ. Οπότε είναι καλή, οι διοργανωτές είχαν καλά αντανακλαστικά και αλλάξαν γέρο στο πρόγραμμα με τους εθελοντές εκεί που πρέπει να είναι, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Οι αθλητές το ευχαριστηθήκαν παρόλο ότι άλλαξε η διαδρομή. Νικολέτα, εσύ το φοβήθηκες καθόλου? Τη θάλασσα δεν τη φοβήθηκα καθόλου και πίσω που είχε πολύ καιρό δεν φοβήθηκα. Λίγο στο βουνό φοβήθηκα γιατί φύσαγε και πήγαινε λίγο έτσι πάνω κάτω, αλλά όπως είπα, αν έχεις το κατάλληλο ζευγάρι, τα ξεπερνάς και νιώθεις ασφάλεια. Και ήταν και η διοργάνωση τέτοια που ήταν αρκετά προσεγμένη και δεν φοβόσουν. Σπύρο, τι είναι αυτό που σε φαίνει για τα τέτοια φορά στο swim run Ήδρα? Καταρχάς, πέρυσι ήταν ο πρώτος που έχασα για επαγγελματικούς λόγους. Οπότε φέτος ήθελα να έρθω οπωσδήποτε. Δεν είχα προετοιμαστεί κατάλληλα. Αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος από όσο ασχολούμαι με το τρίαθλο και τα multisport είναι κάτι που ξεχωρίζει. Δηλαδή, νομίζω είναι πιο ωραίο από το τρίαθλο. Οπότε, πιο συναρπαστικό ίσως. Συναρπαστικό, μπλέκεσαι με περίεργους παράγοντες που δεν τους έχεις στο τρίαθλο. Τον καιρό, τα κύματα. Δεν έχεις και ποδήλατο, πού να κουβαλάς λάστιχα, σαμπρέλες τώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι μαγεία, είναι μαγεία αυτό το σπορ. Και εύχομαι να μπορέσει να γίνει και σε δεύτερο μέρος στην Ελλάδα. Και θεωρώ είναι εφικτό. Νικολέτα. Εμένα είναι ο αγώνας που περιμένω κάθε χρόνο. Περιμένω κάθε χρονιά να έρθει ο Νοέμβρης, να έρθει στην Ήδρα να κάνω τον αγώνα, αλλά και γενικότερα να έρθει στην Ήδρα. Είναι μαγικός αυτός ο αγώνας και πιστεύω να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια και να γίνεται κι αλλού, όχι μόνο στην Ήδρα. Και ιδίως από κολυμβητικό background, είναι κανένα και ανάγκη συνθήκη να υπάρχει κολυμβητικό υπόβαθρο για το swim run ή θέλει μέταλλο, θέλει καρδιά? Σίγουρα θέλει και να έχει στο κολύμπι λίγο. Να είσαι λίγο πιο εξοικειωμένος, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση στο κολύμπι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά βοηθάει να έχεις ένα προβάδισμα. Σπύρωση. Εγώ ελαφρώς θα διαφωνήσω, γιατί βλέποντας τον εαυτό μου τον τρόπο που κατηφόριζα, θεωρώ ότι ένας αθλητής trail
με λίγη προσαρμογή στο κολύμπι και με τον εξοπλισμό που βοηθάει στην επίπλευση, βοηθάει, θα έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Γιατί ουσιαστικά εμείς έχουμε καλομάθει στα στίβο, να τρέχουμε flat αγώνες, να τρέχουμε σε άσφαλτο και όταν ερχόμαστε εδώ πάμε πολύ προσεκτικά στην κατηφόρα και έτσι χάνουμε πολύ χρόνο. Ενώ εκεί κερδίζει το χρόνο, στην κατηφόρα, στα trail. Σπύρο, έχοντας εμπειρία από brick, οι προσαρμογές στα πόδια μετά, μάλλον στο κολύμπι μετά από τρέξιμο, πώς είναι? Δεν γίνεται αυτό που κανονικά. Είναι, γι' αυτό για κάποιο λόγο το έχουν κάνει στο τριάθλο έτσι. Όταν έχεις κάνει τρέξιμο, μετά δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Οπότε πάντα είναι δύσκολο. Σφίγγουν τα χέρια γιατί τα χρησιμοποιείς στην άλλη φορά. Σφίγγουν τα μπράτσα, οι ώμοι και μετά στο κολύμπι είναι δύσκολα τα πράγματα. Νικολέτα, προσαρμογές μετά το κολύμπι, μάλλον μετά το τρέξιμο στο κολύμπι. Εγώ να πω την αλήθεια, στο κολύμπι ξεκουραζόμουν. Όχι, στο κολύμπι ξεκουραζόμουν γιατί είχα ζοριστεί πάρα πολύ στο τρέξιμο. Για το σκηνή. Οπότε στο κολύμπι ένιωθα πολύ άνετα. Δεν κουραζόμουν. Δεν ξέρω γιατί. Συγχαρητήρια πολλά. Καλή αποκατάσταση και του χρόνου εδώ. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο χορηγό μας, την Val Color, που τρέχουμε. Να το πείτε, ναι. Τρέχουμε ως ζευγάρι της Val Color. Αυτό. Ραντεβού στο επόμενο σήμερα του χρόνου, με περισσότερη όρεξη και περισσότερο κόσμο και χειρότερο καιρό, θα έλεγα. Μας αρέσει. Σπύρο, ξεκίνησα να ήσουν εδώ το 18 με 25 ζευγάρια, τώρα έχουν 65 ζευγάρια. Επί 2, επί 3, μάλλον επί 3, σχεδόν επί 3. Και πολύ ξένοι. Πολύ ξένοι, αφού ήταν και παγκόσμιο πρωτάθλημα με σλότ. Θα πω όμως και μια πληροφορία που δεν την ξέρετε. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας, είχε 51 χιλιόμετρα ταχύτητα το ανέμου, το ένα στα 66. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν πριν εκείνους αυτοί οι αθλητές. Όχι, θέλω να το ζήσετε μέσα στον αγώνα. Ναι. Ειδικά στην έξοδο εκείνη εκεί. Στην Ιδονέτα θα το δεις στο live και θα δεις πώς. Δούμε μερικά πλάνα, να δούμε πώς ήταν. Η έξοδο και πόσο το αναδεί στα σκαλιά. Ναι. Ευτυχώς που δεν το ξέραμε από την αρχή, γιατί εντάξει. Μην τα λες αυτά τώρα, γιατί θέλουμε και άλλο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Άντε και εμείς συγχαρητήρια και στους χορηγούς σας και στην προσπάθειά σας. Πρώτη θέση στο Mix Relay. Μπράβο, παιδιά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Και καλή επιστροφή. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ελπίζω να είστε και του χρόνου να το καλύψετε, γιατί βοηθάτε και στην πρόθεση του αθλητή. Είναι πρώτη φορά που μεταδίδεται αγώνα στο Swimrun, έτσι. Και μάλιστα και με βίντεο γκολ εδώ στο τερματισμό, παιδιά, να τερματίσει και να βλέπει τον εαυτό σου, είναι μαγικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, γεια σας.